Πράγματι, πολλά πράγματα μοιάζουν με σινεμά και είμαστε εδώ λοιπόν για να ξεκινήσουμε εννοείται την ωραία μας εκπομπή. Έλεγα προηγουμένως ότι μια μέρα λείψαμε, δύο γένες γίνανε. Μα χαμός! Η αλήθεια είναι ότι πολλές περιμένουμε αυτή την περίοδο. Ναι. Η άνοιξη θα φέρει πολλά μωράκια σε γνωστές αγαπημένες κυρίες, άλλες σαν πρώτη φορά, όπως ήταν οι δύο κυρίες, η κυρία Σλάνο και η κυρία Οικονομάκου. Πώς το λέω έτσι, ρε παιδιά, λες και είναι δύο κυρίες που δεν τις ξέρω. Τέλος πάντων, δύο κυρίες που αγαπώ και πολύ, εν πάση περιπτώσει, και εκτιμώ πολύ. Και πολλές άλλες που περιμένουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Για πες μου, σε παρακαλώ, η Μαρίνα γέννησε πρώτη ή. Όχι, περίμενε. Η Μαρίνα γέννησε πρώτη, γιατί τα έχω καταλαβαίνει κι εγώ. Έχω πολλή πληροφορία και ευτυχώς είναι και τα δύο αγόρια και δεν θα μπερδέψω τα φύλλα ποιος έκανε τι. Τι έκανε, η Μαρίνα Σλάνογλου με κεσαρική έφερε στον κόσμο το αγοράκι της. Το περίμεναν, ήξεραν την ώρα, ήταν κάτι προκαθορισμένο. Πάρα πολύ ευτυχισμένη. Έκανε δηλώσεις στο Happy Day σήμερα το πρωί και είπε ότι νιώθει ευλογημένη. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν πίστευε την ευτυχία που μπορεί να της προσφέρει ο ερχομός ενός παιδιού. Άρα. Και είναι ένα ψηλό και γερό παιδί και έκλαιγε πάρα πολύ όταν το κράτησε στα χέρια της. Είναι με τον Δημοσθένη Πέπα, τον ποινικολόγο σύζυγό της, τρία χρόνια ζευγάρι. Τους είχαμε δει πρώτη φορά σε δημόσια εμφάνισή τους σε νυχτερινό κέντρο και εκεί μάθαμε ότι είναι ζευγάρι. Παντρεύτηκαν στη Σκιάθοπη όπως το καλοκαίρι, γιατί είναι από εκεί ο Δημοσθένης Πέπας. Και τώρα η οικογένειά τους έχει μεγαλώσει με το μωράκι τους, το αγοράκι τους, που το κρατάνε στα χέρια τους. Και να συνεχίσουμε με την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία γέννησε φυσιολογικά, μπήκε στο μευτήριο τρίτη βράδυ και ξημερώματα Τετάρτης ήρθε στον κόσμο το παιδί της. Είναι και αυτή πάρα πολύ ευτυχισμένη. Δύσκολο το κετό είχε, λέει, γιατί της πήρε αρκετές ώρες, περίπου 7 ώρες ήταν στο. Ναι, παιδιά, εμένα μισό λεπτάκι άλλο μου κάνει εντύπωση. Είδα κάπου φωτογραφίες, μου θύμισε άλλα πράγματα. Μέσα από το εκεί στην είσοδο που περιμένουν στο μευτήριο, δεν ξέρω πού. Και λέω, αυτή η γυναίκα γέννησε 3,5 ώρα το πρωί. Ποιος ήξερε να είναι εκεί να κόβει βόλτες μην τυχόν, γιατί είδα φωτογραφίες στον άντρα της με τη μαμά της. Και μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι 10 ώρα το πρωί, δεν είναι 5 ώρα το απόγευμα. 3,5 ώρα δεν πας να στηθείς σε ένα μευτήριο να κόβεις βόλτες μην τυχόν και περάσει κανείς και γεννήσει. Εμείς έτσι ήμασταν. 2-3 ώρα το πρωί, 10 άτομα. Και περιμέναμε. Στην Αθήνα είχαμε ζεστή καμιά 20. Γιατί έχω γεννήσει δύο φορές ξημερώματα και δεν υπήρχε άνθρωπος. Ενώ τα άλλα που τα είχα γεννήσει άλλες ώρες έχω μεγάλη ποικιλία στις ώρες. Άκουγα και τις άλλες γυναίκες που κλαίγανε, που τέλος πάντων ξέρεις, μέχρι να γεννήσει δεν είναι όλα αυτά που λέμε κυλάει το πράγμα νεράκι, ακούς. Αχ, βαχ, πονάω γιατρέ, τέτοια τα ακούς. Εγώ πήγα εκεί που έλεγε απαγορεύεται είσοδος και μου λένε, πού πάτε κύριε μου, πρέπει να βάλετε πράσινα στα παπούτσια. Ναι. Τι λέω, είμαστε 9 ώρες λέω εδώ, τι θα κάνουμε, δεν μας έχετε πει τι έχει γίνει. Στο φυσιολογικό δεν υπάρχει ωράριο νομίζω, δηλαδή δεν είναι με το ραντεβού. Δεν καταλάβατε τι είπα, δεν υπάρχει ωράριο. Άρα κι πώς βρέθηκε άνθρωπος εκεί σε μία ώρα που συνήθως. Δεν κλείνονται με ραντεβού τα παιδιά, εκτός αν υπάρχει λόγος. Συνήθως λέω τα ξημερώματα, δεν υπάρχει κανείς σε αυτούς τους διαδρόμους. Κανείς εννοείς, κανείς γιατρός, συγγενής, δημοσιογράφος. Όχι γιατρός, παιδί μου, μα γιατρός θα βγάλει φωτογραφία αυτούς που περιμένουν, ναι. Ναι, ναι. Τι είναι. Δεν κατάλαβα για ποιον άνθρωπο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πες μας λοιπόν, γέννησε τα αγοράκια. Γέννησε τα αγοράκια. Θα πάρει, είναι τριστυχισμένη και αυτή. Πώς να μην είναι. Μου κάνει εντύπωση που η Αθηνά Οικονομάκου, η Βασίλισσα του Instagram, ακόμα δεν έχει ανεβάσει μία φωτογραφία. Κάτι. Ένα χεράκι, ένα ποδαράκι, ένα κεφαλάκι. Μια φωτογραφία. Γιατί τώρα κάποιο μου κοιτάζει ένα μωρό μέσα στα μάτια και δεν το πιστεύει ότι το έχει στα χέρια τη. Αυτό είναι προς τιμήν της. Βέβαια. Το παιδάκι θα πάρει το όνομα Μάξιμος, όπως μάθαμε. Και μπορεί η Νονά να είναι η πολύ καλή τη φίλη Βάσο Λασκαράκη, όπως επίσης. Μάθαμε. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ. Όλα ευχάριστα. Ότι επιλέξουμε. 7 ώρες δεν είναι και πολλές. Μην αγχώνονται και οι γυναίκες που περιμένουν να γεννήσουν πρώτη φορά. Μην ακούνε δύσκολο στο κετό σε 7 ώρες. Μπορεί να ήταν δύσκολο στο κετό, αλλά επειδή λένε πω τις πήρε 7 ώρες. Άμα είναι πρώτο παιδί. Είναι μια χαρά θα πάρει ώρες. Και τον χρόνο του. Εσύ πάρει. Πόσο ήταν η πρώτη φορά. 12. Και εμένα 12 ήταν. 12. Βέβαια. Το πρώτο παιδί 12. Πολλές γυναίκες κάνουν και παραπάνω. Τέλος πάντων. Πάντως επειδή όντως μας ακούνε πολλές γυναίκες.